Έχουμε δει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενσωματωμένες συναρτήσεις. Εντάξει. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ, τώρα πώς μπορούμε να ορίσουμε εμείς δικές μας συναρτήσεις. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έχουμε τη συνάρτηση F του χ στον χ τετράγωνο μείον 5 χ μείον 6. Μία πολυονημική συνάρτηση, η οποία αντιστοιχεί σε αυτόν εδώ τον ορισμό της. Εντάξει. Για να την ορίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρόγραμμα Μαξίμα, θα πρέπει να γράψουμε αυτόν εδώ τον συμβολισμό. Προσέξτε λίγο το εξής. Αν είναι συνάρτηση, δεν πρέπει να βάλουμε μόνο την άνω και κάτω τελεία που είχαμε στην ανάθεση τιμής σε μεταβλητές, όπως είχαμε κάνει πιο πριν, αλλά να το ακολουθήσουμε με το ίσον. Ούτε να βάλουμε μόνο το ίσον, γιατί απλά θα έχουμε μετά κάτι σαν εξίσωση, μια παράσταση που αντιστοιχεί σε εξίσωση. Λοιπόν, αν έχουμε τον τύπο της συνάρτησης, μπορούμε να βρίσκουμε τιμές απλά καλώντας ένα όρισμα. Για παράδειγμα, να βρίσκουμε το F του 1, το F του 2 και το καθεξής. Για να το γράψουμε λίγο εδώ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ και γράφουμε F του χ. Οπ, ξεχάσαμε τον τύπο. Ναι, χ τετράγωνο μείον 5 χ. Χ στο τετράγωνο μείον 5 επί x συν 6. Μείον 6. Αυτό είναι ο ορισμός της συνάρτησης, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Προσέξτε λίγο, δεν μπορούμε εδώ να αφήσουμε ένα κενό. Ωραία. Ούτε να παραλείψουμε, για παράδειγμα, το ίσον. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να ορίσουμε μια συνάρτηση σαν απλή μεταβλητή. Ας το κάνουμε πάλι σωστά και είναι τούτο εδώ. Από τη στιγμή που έχουμε αυτόν τον ορισμό της συνάρτησης F ή οποιοδήποτε άλλο, εντάξει, μπορούμε να δώσουμε, για παράδειγμα, την τιμή F1, για να υπολογίσουμε ότι 1 στο τετράγωνο μείον 5 μείον 6 τελικά μας κάνει μείον 10, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ή, για παράδειγμα, ας κάνουμε 0,1 το F του 2, το οποίο μας κάνει μείον 12. Και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που έχουμε αυτόν τον ορισμό, μπορούμε να καλούμε τη συνάρτηση F όποτε και όσο θέλουμε. Λοιπόν, μπορούμε, κυρίες και κύριοι, επίσης στους ορισμούς των συναρτήσεων να χρησιμοποιήσουμε άλλες ενσωματωμένες συναρτήσεις, όπως είναι τούτο εδώ, και να βάλουμε επίσης δύο μεταβλητές, όχι μόνο μία μεταβλητή. Δηλαδή να έχουμε F του χ,ψ, F του χ,ψ, z, χ1, χ2, χ3 και ούτω καθεξής. Για να δούμε λίγο και τούτο εδώ, το παράδειγμα το οποίο μας λέει ότι το F του χ,ψ ορίζεται, ως συνάρτηση που είναι 2 φορές το συνημήτωνο χ επί το ημήτωνο ψ. 2 επί συνημήτωνο του χ επί ημήτωνο του ψ. Είναι τούτο εδώ η παράσταση. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε πάρα πολύ απλά να καλέσετε τη συνάρτηση με δύο ορίσματα τώρα πια, εντάξει. Σας θυμίζω ότι το πι το συμβολίζουμε με το επί της 100 πι, για να βρούμε το αποτέλεσμα αυτής της παράστασης. Που εδώ ήταν πόσο? Πι έκτα 2 πι τρίτα. Να πώς μπορούμε να το γράψουμε τούτο εδώ. Πι έκτα θα το γράψουμε έτσι. Και 2 επί πι δια 3 θα το γράψουμε έτσι. Το αποτέλεσμα είναι 3 δεύτερα. Δύο φορές δηλαδή το συνημήτωνο του πι έκτα επί το ημίτονο του 2 π τρίτα μας κάνει συνολικά 3 δεύτερα. Μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικά εδώ το αποτέλεσμα ως εξής, κυρίες και κύριοι. Το συνημήτωνο του π έκτα είναι αυτό. Το γράφουμε έτσι, το οποίο είναι ρίζα 3 δια 2. Το ημίτονο του 2 π τρίτα θα το γράψουμε έτσι και είναι τούτο εδώ. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά τώρα πια και μπορούν να εξηγηθούν πάρα πολύ εύκολα. Ρίζα 3 επί ρίζα 3 μας κάνει 3. 2 επί 2 μας κάνει 4. Έχουμε και τον πολλαπλασιασμό εδώ με το 2. Οπότε 2 δια 4 μας κάνει 1 δεύτερο και το αποτέλεσμα, όπως το βλέπετε και εδώ, είναι 2 τρίτα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχετε ένα τέτοιο ορισμό, μπορείτε να καλέσετε οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό και να πάρετε την δική σας τιμή. Χρειαζόμαστε πολύ συχνά, ξέρετε, κυρίες και κύριοι, τον ορισμό μιας τέτοιας παράστασης ως συνάρτησης, γιατί δεν θα χρειαστούμε απλά μόνο μία φορά ή για μία τιμή, όπως εδώ, να βρούμε κάποιο αποτέλεσμα. Αν ήταν απλά και μόνο να βρούμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως είναι αυτό εδώ, το οποίο μας κάνει 3 δεύτερα,
δεν θα χρειαζόταν να γράφουμε και τον ορισμό της παράστασης αυτής ως συνάρτησης. Επειδή όμως έχοντας τη συνάρτηση μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα, να κάνουμε το γράφημά της, να βρούμε τα ακρότατά της, να υπολογίσουμε παραγόγους, να κάνουμε ολοκλήρωση, να τη χρησιμοποιήσουμε ως εξίσωση. Για παράδειγμα, να βρούμε το F του Χ, Ψ ίσον 0, για ποιες τιμές κάπου η παράσταση αυτή μηδενίζεται ή παίρνει κάποια άλλη τιμή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μάθουμε να γράφουμε τις δικές μας συναρτήσεις. Το ξανατονίζω με αυτόν εδώ το συνδυασμό. Άνω και κάτω τελεία ίσον.